είναι ένα από τα 5 αδέσποτα σκυλάκια που απέκτησε πρόσφατα μια ξεχωριστή οικογένεια, τους μαθητές ενός δημοτικού σχολείου. Χάρη στην εκστρατεία του Συλλόγου Ζωόφιλων Γιαννιτσών, όλο και περισσότερα σχολεία στον ομό Πέλλας αναλαμβάνουν να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο, δίνοντας έτσι στέγη στα σκυλιά και ένα ξεχωριστό μάθημα υπευθυνότητας και προσφοράς στους μαθητές. Για το θέμα της φροντίδας, δηλαδή η τροφή της και όλα αυτά, έχει βγει ένα πρόγραμμα με τα παιδιά που λέει κάθε μέρα ποια ομάδα παιδιών θα ασχοληθεί και έχει την ευθύνη της Ήρας. Mm-hmm. Όταν φεύγουμε, όταν τελειώσει και το ολοήμερο, η Ήρα μένει ελεύθερη στην αυλή του σχολείου και κοιμάται στο σπιτάκι της. Στις διακοπές του σχολείου. Και εκεί υπάρχει πρόγραμμα, ισχύει το πρόγραμμα και τα παιδιά ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει αφρόντιστη. Το υιοθέτησε ένα δέσποτο. Είναι ένα πρόγραμμα που το σκεφτήκαμε ως Σύλλογος Ζωόφιλων Γιαννιτσών και πηγαίνουμε στα σχολεία και προτρέπουμε τους διευθυντές να το συζητήσουν με όλους, βέβαια, αν συμφωνούν, για να αναλάβουν τη φροντίδα ενός σκύλου αδέσποτο ή που ζει στο σχολείο ή τους πηγαίνουμε εμείς σε ένα καινούριο. Η Ήρα είναι ένα από τα δεκάδες σκυλιά που βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο, εγκαταλελειμμένα και πολλές φορές κακοποιημένα. Όσο έχουμε μαθήματα, το σκυλάκι είναι δεμένο. Τις κρύες μέρες του χειμώνα δίπλα σε ένα καλοριφέρ με ένα χαλάκι και όταν ο καιρός είναι καλός μένει στο σπιτάκι του που είναι έξω στο υπόστεγο του σχολείου. Ο Σύλλογος Ζωόφιλων Γιαννιτσών, που αριθμεί περισσότερα από 50 μέλη, όλοι τους εθελοντές, πραγματοποιεί σεμινάρια στα σχολεία με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών. Εμείς η βασική μας αρχή είναι η στήρωση. Μέσα στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο στον ομό Πέλλας γίνανε 22 στηρώσεις και τον Ιανουάριο μόνο 19. Και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Με το Δήμο έχουμε πολύ καλή πλέον συνεργασία, όπως και για φάρμακα, εμβόλια. Πηγαίνουμε σαν σύλλογος και εμβολιάζουμε σκυλιά στο δρόμο. Μέχρι στιγμής τα σχολεία που έχουν υιοθετήσει αδέσποτα είναι 5. Υπάρχει επίσης και το καταφύγιο που συντηρεί ο Σύλλογος Ζωόφιλων Γιαννιτσών σε συνεργασία με το Δήμο. Στο καταφύγιο ζουν αυτή τη στιγμή 34 σκυλιά. Έχουν υιοθετηθεί πάρα πολλά. Τα σκυλιά αυτά ζουν πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα. Έχουν το σύνδρομο του εγκλεισμού. Προσπαθούμε να βρούμε οικογένειες για αυτά. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έξω γιατί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Και βέβαια, τροφές για αυτά τα σκυλιά μας στέλνουν ένα σύλλογος, το Never Walk Alone από τη Γερμανία. Έχουν εικονικές υιοθεσίες, κάθε σκύλος έχει την ονά του, τον ονό του από τη Γερμανία και μας στέλνουν τροφές. Πολλά από τα δέσποτα προέρχονται από οικογένειες που τα εγκατέλειψαν στον δρόμο. Γι' αυτό η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Γέργου, προσπαθεί πάντα να υπενθυμίζει ότι φιλόζωος δεν είναι μόνο εκείνος που έχει ένα ζωάκι στην κατοχή του, αλλά και εκείνος που συνειδητά επιλέγει να μην έχει όταν ξέρει ότι αδυνατεί να το φροντίσει.